Ο θάνατος του γνωστού και ιδιαίτερα αγαπητού επιχειρηματία Αλφρέντο Πότσι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες ημέρες, επανέφερε αναπόφευκτα στο προσκήνιο το άλυτο μυστήριο της εξαφάνισης του γιού του. Ο Κάρλο Πότσι χάθηκε από προσωπουγή στο Ηράκλειο τον Αύγουστο του 1996, όταν ήταν 19 ετών. Ο πόνος και η αγωνία για την τύχη του στήχιοναν τη ζωή του Αλφρέντο από την Νάπολη, που ήρθε με την οικογένειά του στην Κρήτη το 1990, εισάγοντας την κουλτούρα της αυθεντικής ιταλικής κουζίνας μέσα από το μικρό οικογενειακό εστιατόριο που έστησε στο Ηράκλειο και έγινε γρήγορα στέκη για τους ντόπιους αλλά και διασημότητες από όλο τον κόσμο, όπως η Ορνέλα Μούτι. Κάποιος μου έχει πει, ξέρω εγώ, ο Κάρλο το κάνει τώρα γιατί είναι. Δεν σε αγαπάει, δεν σκέφτεται την οικογένεια. Εγώ δεν το νομίζω καθόλου. Δεν το έχω σκεφτεί ούτε μια στιγμή. Να το ξέρει ο Κάρλο. Ξέρω που με αγαπάει. Η οικογένεια του Αλφρέντο Πότσι, τον οποίο αποχαιρέτησαν σήμερα με συγκίνηση συγγενείς, δεκάδες φίλοι και συνεργάτες, οι οποίοι προσπάθησαν όλα αυτά τα χρόνια να τον στηρίξουν, δεν σταμάτησε ποτέ να αναζητά τον Κάρλο. Στην Κρήτη, την Ελλάδα, ακόμη και την Ιταλία. Η απάντηση στο ερώτημα που βασάνισε τη ζωή του αγαπητού επιχειρηματία δεν ήρθε ποτέ. Τα βιβλία του, τα ποίηματά του ήταν τα μόνα πράγματα που πήρε μαζί του ο Κάρλο Πότσι, φεύγοντας από το σπίτι της οικογένειάς του στο Ηράκλειο μετά από μια διαφωνία με τον πατέρα του τον Αύγουστο του 1996. Χωρίς διαβατήριο, χωρίς ταυτότητα, χάθηκε χωρίς ποτέ να δώσει κανένα στίγμα ζωής. Θέλω να ελπίζω ότι θα είναι ίσως μια ευκαιρία και μια αφορμή να καταλάβει πόσο τον αγαπούν οι δικοί του, πόσο τον έχουν ανάγκη, ότι τον περιμένουν και όχι μόνο εκείνοι, αλλά και όλοι οι φίλοι του και όλοι οι υπόλοιποι που τον έχουν εκτιμήσει, τον νοιάζονται, και ελπίζω ότι θα είναι μια αφορμή να επικοινωνήσει με τους δικούς του και να ξαναγυρίσει στο σπίτι. Το συγκλονιστικό γράμμα του πατέρα Αλφρέντο Πότσι προς το γιο του είχε αγγίξει την κοινή γνώμη σε όλη την Ελλάδα αλλά και την Ιταλία, όπου εντοπίζεται το τελευταίο ίσως στίγμα του Κάρλο σε ένα στιγμιότυπο που είδε τυχαία η οικογένεια του αγνοούμενου σε ρεπορτάζ της Ιταλικής ΡΑΗ. Γεια μου, γύρνα μαζί μας. Ξέρεις πόσο σε αγαπάμε και πόσο όλοι εμάς έχουμε ανάγκη από εσένα, από το όνειρο σου που ήταν πάντα και δικά μας. Λείπεις πάρα πολύ και χωρίς εσένα δεν έχει τίποτα τώρα την ίδια αξία.